Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη μόνο για την πρώτη περίοδο. Εκεί όπου προγείτο με 11-26, αλλά από εκεί πέρα όμω τα φώτα έσβησαν και η Ανατολού Έφε ανέλαβε δράση και ουσιαστικά έστειλε τον Ολυμπιακό από νωρί στο καραβάτσο με το βαρύ 76-53. Οι Ερυθρόλεπτοι λοιπόν, όπω το είπαμε, ξεκίνησαν εντυπωσιακά με καλή άμυνα, ταχύτητα, καλή κυκλοφορία τη μπάλα και περιφερειακή φτωχεία, αλλά και επιθετικέ αιχμέ του Γιανού Λαρετζάκη και σαν κύμα Κίσηκ. Από εκεί και πέρα όμω, όταν έγινε το rotation στην πετάδα του Ολυμπιακού και οι Σλίδου Κασ Λαρετζάκη και Βεζέκοφ βρέθηκαν στον πάγκο, ο Ολυμπιακό αντιμετώπισε σοβαρό το επιθετικό πρόβλημα. Λάρκιν και Μπομπουά έφεραν τα πάνω κάτω και το 26-4 επιμέρου σκορ έφερε το 37-30, 2 λεπτά πριν το τέλο του αγώνα. Ενώ ο Ντάλστον που κυριαρχούσε σε άμυνα και επίθεση βοήθησε ώστε η διαφορά να πάει στου 9 πόντου 43-34. αυτή την περίοδο, ο Ολυμπιακό μπορεί να βελτιώθηκε στην αμυντική του λειτουργία, επιθετικά όμω επουδενή λόγω τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Κάπω έτσι φτάσαμε στο 58-43 στο 30 λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός δεν επέστρεψε ποτέ τα λάθη ήταν λεπάλλω όπω και οι κακές επιλογές, τις οποίες δεν μπορούσε ποτέ να εξηγήσει ο Γιώργο Μπαρτζόκας και κάπω έτσι φτάσαμε στο 63-43 στο 32 με το μάτι να ολοκληρώνεται στο 76-53. Πρώτο σκόρερ για τους Τούρκου ήταν ο Σιν Λάρκιν που είχε 21 πόντους, ενώ ο Ντάνστον είχε 15 πόντους αλλά και 7 rebound. Από τον Ολυμπιακό ο μόνος που μπορεί να πει κανείς ότι ξεχώρισε ήταν ο Γιαννούλης Λαλετζάκης με 10 πόντους.